πράγματι κλέψαμε, έτσι όπως το λες. Δύσκολο πλέον να βρεις χρόνο για να μπορέσεις να κάνεις τέτοιου είδους συναντήσεις που είναι τόσο ουσιαστικές για τη δουλειά μας. Συναντιόμαστε εδώ στο Θέατρο Δέντρο. Είναι το δεύτερο σπίτι σου, θα το χαρακτηρίζεις έτσι? Ο κάθε χώρος που σου δημιουργεί την ανάγκη να ανοίξεις χώρο για να δημιουργήσεις αποτελεί σπίτι σου. Σε βλέπω πολύ αλλαγμένη. Έκοψες τα μαλλιά σου πάρα πολύ κοντά για τον ρόλο. Το «Μαμά» της Μάρτα Μπαρτσελό, ένα βραβευμένο έργο σε σκηνοθεσία του κύριου Μουαΐμι. Παίζει η κυρία Σαντορινέου και εγώ. Απαιτητική παράσταση. Πάρα πολύ. Από την άποψη της υποκριτικής, που και αυτή είναι η δουλειά μας επί της ουσίας. Είναι ένα έργο που απαιτεί τον ήρωα παρόν. Μπορείτε να με λέτε μητέρα ή μαμά. Το «Μαμά» είναι καλό. Να πούμε ότι ενσαρκώνεις μια γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει θέματα έλλειψης, να το πω, της οικογενειακής στοργής. Κενού, εν πάση περιπτώσει. Είναι από αυτά τα κενά που γίνονται τόσο αντιληπτά που προσπαθείς να μην το συγγυρίσεις για να μην υπάρχει, όπως κάνουμε συνήθως, αλλά βάζοντας το σε βάζο πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας σου. Με αποτέλεσμα το βλέπεις έτσι πολύ καθαρά και προσπαθείς να βρεις μια λύση. Αυτή η γυναίκα αποφασίζει ότι για να γίνει κόρη πρέπει να αγοράσει τις υπηρεσίες μιας μαμάς. Γιατί τώρα που σε βρήκα δεν μπορώ να σε χάσω. Κατερίνα μου, το γεγονός ότι είναι μια παράσταση που πραγματεύεται έτσι ζητήματα μητρότητας και εσύ ως μητέρα πια τα αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά. Έχει μια μεγαλύτερη σημασία για σένα αυτή η παράσταση ενδεχομένως? Εγώ είχα πάντα ανάγκη, Παντελή μου, να κουρνιάζω. Δηλαδή σε σύντροφο, σε σκύλο, σε μπαμπά, σε μαμά, στον αδερφό μου. Και οπότε δεν βρίσκω τον τρόπο να νιώσω ότι μπορώ, ρε παιδί μου, να αφαιθώ στον άλλο. Σημαίνει ότι δεν είναι αυτό που θα ήθελα να έχω κοντά μου. Η ανάγκη του να βρεις μια μητέρα έχει να κάνει με το πόσο ένας άνθρωπος έχει ανάγκη να αφαιθεί κάπου. Να αφήσει δηλαδή την ησυχία του σε κάποιον. Νομίζω ότι τώρα πια που έχω μητέρα έχω καταλάβει τη σέβομαι την έννοια της μητέρας. Τη σέβομαι πολύ περισσότερο, την εκτιμώ πολύ περισσότερο. Καταλαβαίνω ότι έκαμε η μάμα μου τόσα χρόνια, Χριστέ μου, για να με μεγαλώσει. Όπως όλων οι μανάδες. Ήσουν εύκολο παιδί, μεγάλωσες? Όχι, πολύ δύσκολο και είμαι ακόμα. Δεν είναι η εφηβεία μου δύσκολη, είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύω τις δυσκολίες μου δύσκολα. Κατάλαβες? Δηλαδή νομίζω ότι εκεί δυσκολεύω τους γονείς μου. Η ελπίδα, καλέ μου, χωράει σε μια τσέπη. Νομίζω είναι γνωστό ότι υπάρχει και μια τεράστια αδυναμία από τον μπαμπά προς τον μπαμπά και ο μπαμπάς σε σένα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ ότι έχει ζήσει αυτός ο άνθρωπος μαζί μου. Ναι, νομίζω ότι οι γονείς γενικότερα έχουν αδυναμία στα παιδιά τους και τα παιδιά σε αυτούς, γιατί τα πρώτα χρόνια μεγαλώνουν οι γονείς στα παιδιά και μετά τα παιδιά τους γονείς τους. Έτσι, εκατέρωθεν, έχουμε μια υπομονή και μια αγάπη υπέρμετρη για να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτή τη σκάλα. Ήθελα να είμαι και για τους δύο πάρα πολύ σημαντική. Με όπλα δηλαδή σημαντική, το διεκδικούσα ανά πάσα στιγμή αυτό. Ευτυχισμένη. Είχα μια πολύ ωραία παιδική ηλικία. Με αποτέλεσμα μου δόθηκε η ευκαιρία να αναζητήσω και να προσπαθήσω για τα όνειρά μου. Και αυτό νομίζω είναι ο κυριότερος στόχος ενός γονέα. Να μπορέσει να δώσει τις σωστές προϋποθέσεις στο παιδί του για να μπορέσει να αγωνιστεί. Να αγωνιστεί για αυτά που θέλει, για αυτά που αγαπάει, για αυτά που θα ήθελε να αγωνιστεί για να αποκτήσει περισσότερη συνάντηση με την έννοια της ελευθερίας. Δηλαδή με μια κυριότερη σχέση με την πνευματικότητα. Εσύ ως γονιός, ως μανούλα τώρα πια, δύο παιδιών, πώς είσαι, πώς είναι η καθημερινότητά σου, πώς είναι η Κατερίνα? Είμαι χαρούμενη που είμαι ερωτευμένη με τον άνθρωπο που κάνα παιδιά. Είμαι χαρούμενη που είμαι καλά στο σπίτι μου. Πολύ σημαντικό τούτο, Παντελή. Είναι δεδομένο, ξέρεις. Γιατί όταν κάνεις παιδιά, μπαίνεις σε διάφορες δοκιμασίες. Δυστυχώς είμαι άϊπνη
Δηλαδή δεν κοιμάμαι, έχει 3 χρόνια να κοιμηθώ, Παντελή μου. Και δυστυχώς την πρώτη μου εγκυμοσύνη έβαλα 36 κιλά, με αποτέλεσμα ακόμη προσπαθώ να χάσω τα κιλά μου, μην αναλά 15. Αγωνίζομαι γιατί να αποκτήσω έτσι το Κατερινιό που ξέρω, γιατί έχει να κάνει και με το βάρος αυτό. Θέλει υπομονή το πακέτο τούτο. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έκανες τα παιδιά σου πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Ναι, δηλαδή, είναι έγινες δύσκολο. Μανούλα, μέσα σε 3 χρόνια απέκτησες 2 παιδιά και συνεχίζεις να εργάζεσαι, να είσαι επιχειρηματίας. Αν νομίζα ότι λες συνεχίζεις, να πας στο τρίτο, ξέρεις, φαντάστηκε, συνεχίζω, ακάθεκτη. Μπορεί. Όχι, Παντελή μου, όχι. Ναι, εντάξει, είναι κάτι που ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σου το φέρει η ζωή. Σαν οι γονείς μου, ότι κατάφεραν, το κατάφεραν μόνοι τους. Ούτε περιουσίες είχαν, ούτε είχαν πολύ δύσκολη ζωή. Με αποτέλεσμα, και κατάφεραν τόσα, με πολλές θυσίες, για να μπορέσουμε να είμαστε εμείς καλά. Άρα με τον ίδιο τρόπο και εμείς πρέπει να θυσιαστούμε για τα δικά μας μωρά. Μου είπες προηγουμένως για τον σύντροφό σου, για τον Κυριάκο, ναι. Και ήταν πολύ γλυκό αυτό που είπες. Δουλεύουμε, Παντελή μου. Δουλεύουμε το κάθε τι που μπορεί ή να μας στεναχωρέσει ή να μας θέσει σε προβληματισμό. Η κάθε σχέση θέλει εργασία. Το θέμα είναι να υπάρχει διαθεσιμότητα. Δηλαδή να θες να εργαστείς για τη σχέση σου, να θες δηλαδή να δεις τι συμβαίνει στο σύντροφό σου, να θες να δεις πώς μπορώ να υπάρξω πιο σωστά εγώ με τον σύντροφό μου. Και δόξα τω Θεώ την έχουμε ανάγκη του την δουλειά και ιδίως. Έχετε κάνει γάμο, ακόμα. Ακόμα, αλλά εντάξει, όταν ξεπριστώ, Παντελή μου, θα πάρω το θάρρος να το διεκδικήσω πιο έντονα. Κάποιες φορές όταν περνάει από το μυαλό μου, λέω ναι, θα γίνει και αυτό το γλέντι, γιατί σαν πανηγύρι το έχω στην καρδιά μου. Κατάλαβες ότι κάποια στιγμή θα χορέψουμε έτσι έξαλλα μαζί για αυτό το σκοπό. Ποτέ δεν ήθελα να κάνω παιδιά και ποτέ δεν ήθελα να έχω γάμο. Μου άρεσε όμως να υπάρχουμε ένα άνθρωπο σωστά και ωραία. Δόξα τω Θεώ προέκυψε έτσι σε μια πολύ ωραία βάση, με αποτέλεσμα το χαίρομαι αφάνταστα, αλλά δεν ήταν, δεν το σχεδίασα, δεν το προγραμμάτισα και είναι μεγάλη δοκιμασία για μένα. Δεν ξέρω αν με ενδιαφέρει η καριέρα, με ενδιαφέρει όμως να γίνω ηθοποιός. Και ηθοποιός δεν γίνεσαι γιατί τελειώνεις μια σχολή, ηθοποιός γίνεσαι γιατί κατ' επανάληψη εργάζεσαι με τα εργαλεία σου πάνω στο αντικείμενο και ελπίζεις ότι κάποια στιγμή ίσως να τα καταφέρεις. Δόξα τω Θεώ, βρέθηκαν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι στην πορεία της ζωής μου και με βοηθούν γι' αυτό. Είμαι τυχερή. Το επιχειρηματικό δεν το κατέχω. Όταν άνοιξε εγώ το θέατρο, ερχόντουσαν μέσα, δεν πληρώνανε ενίκεια, άφηνα τον οποιοδήποτε να μπει μέσα να κάνει τη δουλειά του, γιατί όλοι, ξέρεις, την τέχνη δυσκολευόμαστε οικονομικά. Ήρθε ο αδερφός μου και έθεσε κάποιες, γιατί είναι λογιστής, ξέρει έτσι, έχει κάνει πολλές σπουδές πάνω στο αντικείμενο, πάνω στο οικονομικό κομμάτι, με αποτέλεσμα το κατέχει και ξέρει να διευθύνει μια επιχείρηση. Και με γλίτωσε. Γιατί το θέατρο θα έκλεινε ή αν δεν έκλεινε σίγουρα δεν θα είχε μια υγεία που έχει τώρα. Και πολύ σημαντικό ένα θέατρο να έχει υγεία και να αποτελεί μια στέγη πολιτισμού για ένα τόπο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Γιάννο ναι, που να μπορούν να το αγκαλιάσουν και με γνώση αλλά και με αγάπη. Γιατί αυτό κάνει ο αδερφός μου. Ξέρει πόσο αγαπώ το θέατρο και ξέρω ότι θα κάνει τα πάντα για να με προστατεύσει και εμένα αλλά και το θέατρο. Με αποτέλεσμα είμαστε παρόντες. Μα είναι λίγο να βρεις ανθρώπους που να είναι παρόντες εκεί που είναι. Και βέβαια βοηθάει και η οικογένεια. Γιατί όποτε τα βρούμε σκούρα είναι εκεί ο μπαμπάς, είναι εκεί η μαμά και μας θυμίζει την αρχή μας. Θέλω να μου πεις αν υπήρξε ποτέ έτσι αυτό το βάρος του ονόματος που λέμε. Βάρος όχι, αποτελεί πάντα μια ανάσα, μια αναπνοή για μένα ο μπαμπάς μου. Πάντα έτσι μου καθάριζε το τοπίο της δουλειάς μας. Τον έβλεπα πάντα τόσο πολύ έντονα να προσπαθεί σαν μωρό σε αυτό που αγαπάει, με τόσο πολύ ανησυχία και τόσο πολύ επιμονή στην εργασία του, που ήξερα από την αρχή πόσο δύσκολο πράγμα είναι το θέατρο. Με βοήθησε πάρα πολύ και αποτέλεσε αυτό που λέμε για να βουτήξω. Δεν μου έδειξε το βάρος του θεάτρου, μου έδειξε τη μεγαλοσύνη του θεάτρου. Πολύ σκληρός,
χώρος, γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους. Ξέρεις, με την καθιαρή έννοια. Και όταν λέμε άνθρωπο, που θα πρέπει να εννοούμε ανθρώσκο, δηλαδή άνθρωπο όρθιο. Δηλαδή άνθρωπος σημαίνει άνθρωπος ο οποίος στέκει και κοιτά τον ουρανό. Ποια οι άνθρωποι είμαστε έτσι, ποιος κοιτάει τον ουρανό. Με αποτέλεσμα οι σχέσεις έχουν δυσκολέψει. Βλέπω πολλά πράγματα που με ενοχλούν, αλλά όπως λέει και ο φίλος μου Αντρέας Μουστούκης, ένας εξαίρετος καλλιτέχνης, εξαίρετος μουσικός, μου λέει: Κατερίνα μου, δεν πειράζει. Πολύ σπουδαίο πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να λέει δεν πειράζει. Να μην κριτικάρουμε τόσο πολύ όλα αυτά που δεν μας αρέσουν. Ο φόβος είναι αυτός που μας κάνει να μην είμαστε τόσο καθαροί όσο θα θέλαμε. Φιλοδοξίες, όνειρα για το μέλλον. Ναι, θέλω ευτυχισμένα παιδιά. Θέλω να είναι ευτυχισμένα τα μωρά μου. Και τα μωρά όλου του κόσμου. Νομίζω ότι η κοινωνία πια πρέπει να στηριχθεί στα χαρούμενα παιδιά. Αν καταφέρουμε να έχουμε χαρούμενα παιδιά στην επόμενη κοινωνία, φτιάχνεται, ίσως να τα καταφέρουμε. Τηλεοπτικά δεν σε βλέπουμε αυτό το διάστημα, νομίζω πάει καιρός. Αυτό είναι από επιλογή. Ναι, να σου πω, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Κούλη τον Νικολάου και τον Ανδρέα τον Γεωργίου, με το τελευταίο έργο που είχα κάνει για τον Μπρούσκο, αλλά αντιλαμβάνεσαι μετά, ήταν τόσες οι απαιτήσεις στο θέατρο και τόσες οι απαιτήσεις στη προσωπική μου ζωή, γιατί ήμουν έγκυος, είχε 3 χρόνια, ήμουν έγκυος, γεννούσα, που πότε να τα προλάβω όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα ετοιμάσουμε κάτι πάλι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Παντελή μου, το χάρηκα αλήθεια. Και εγώ εύχομαι κάθε καλό, μόνο επιτυχίες και χαρές να σου ευχηθώ.